σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες. 106 νεκροί μέσα σε 45 ημέρες, με τη μαύρη λίστα να μεγαλώνει τις τελευταίες ώρες και στο νησί μας. Βλέπω ότι φέτος είναι έντονο το φαινόμενο. Δυστυχώς όπως κάθε χρόνο, αλλά φαίνεται φέτος θα ξεπεράσουμε τα περσινά δεδομένα. Στην Κρήτη, δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο αυτό φέτος και έχουμε περισσότερους πνιγμούς. Θεωρώ ότι πρέπει και οι ίδιοι λουόμενοι να κρατούν τα μέτρα ασφαλείας, να πηγαίνουν να κάνουν κολλήσεις εκεί που υπάρχουν ναυαγοσώστες, εκεί που υπάρχουν ναυαγοσώστες και να τηρούν τα ωράρια, δηλαδή να πηγαίνουν από τις 10 μέχρι τις 6 που υπάρχει ναυαγοσώστες στην παραλία. Χθες το πρωί, ο 82χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Τσουτσούρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κάλεσε σε βοήθεια με συγγενικά του πρόσωπα να τον βοηθούν, όμως καθώς έβγαινε από την θάλασσα, έχασε τις αισθήσεις του. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Χάρακα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό πνιγμού στον ομό Ηρακλείου μέσα σε μία εβδομάδα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην παραλία Κοκκίνη Χάνη, η οποία μετατράπηκε σε υγρό θάνατο για έναν Ιταλό τουρίστα. Σε πολλές παραλίες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί πολύ σύχναστες, ο όγκος των λουωμένων είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούν δύο μάτια να καλύπτουν, ας πούμε, και χίλιους λουωμένους τη φορά. Τώρα που μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, ο όγκος των τουριστών έχει μεγαλώσει, έχουν ξεκινήσει τα μελτέμια και δυστυχώς παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο. Έχουν τόσο μεγάλο όγκο λουωμένων, όπου ένας ναυαγοσώστης δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο ναυαγοσώστες σε κάθε πύργο. Και ακόμα και σε ώρα υπηρεσία ναυαγοστών, και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ναυαγοσώστης κάνει κακά τη δουλειά του ή είναι υπεύθυνος για 500.000 άτομα που είναι στην παραλία. Δεν είμαστε θεοί. Βόρεια Κρήτη είναι ώρες καλυμμένες και νότια περισσότερες. Τώρα προσπαθεί να καλύψει ο Δήμος Φεστού. Δηλαδή, ποια παραλία στο Δήμο Φεστού δεν έχει τώρα ναυαγοσώστες? Τώρα δεν έχει ο Κόκκινος Πύργος, ο Κωμός. Ένας ακόμη πνιγμός σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή Πλατανιά ανατολικά του Ρεθύμνου, όπου 61χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από σκάφος του λιμενικού σώματος, με τον άτυχο άντρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος έκανε νυχτερινό μπάνιο με τη σύντροφό του, η οποία και ενημέρωσε τη λιμενική αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πνιγμοί στην Κρήτη μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 9, εκ των οποίων οι 3 σημειώθηκαν στον ομό Χανίων, οι 2 στο Ρέθυμνο, οι 2 στον ομό Ηρακλείου και 2 στον ομό Λασιθίου. Και στις κακές και ερωτησίες συνθήκες να αποφεύγουν να κάνουν την κολύμπησή τους, να κάνουν σε οριοθετημένη περιοχή ευθύνη που ελέγχεται από τον ναυαγοσώστη. Να πούμε ότι δεν πρέπει να πιούμε και δεν πρέπει να έχουμε καταναλώσει, ας πούμε, μεγάλη ποσότητα φαγητού και αλκοόλ για να μπούμε στο νερό. Να ακούμε τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών. Και τα παθήματα μας γίνουν μαθήματα. Βλέπουμε ότι εκεί που είμαστε μια χαρά και όλη η παραλία είναι στην τρελή χαρά, βλέπεις κάποια στιγμή ένας άνθρωπος και πεθαίνει και χάνει τη ζωή του. Στα αλήθεια πεθαίνει, δεν ξαναγυρνάει πίσω. Πρέπει λοιπόν αυτό το φαινόμενο να το αποφύγουμε και να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας και εμείς οι ίδιοι πάμε στην παραλία να προσέχουμε και να προσέχουμε τα υπερήλικα άτομα και τα μικρά παιδιά. Σε επίπεδο χώρας, από 1η Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, 106 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τις περισσότερες περιπτώσεις να αφορούν ηλικιωμένους. Οι 72 ήταν άνδρες και 34 ήταν γυναίκες, ενώ 44 ήταν οι θάνατοι τουριστών. Στο θλιβερό ρεκόρ περιλαμβάνονται και οι πνιγμοί με τα δύο παιδάκια 6 και 10 ετών που έχασαν τη ζωή τους σε παραλία και σε πισίνα ξενοδοχείου αντίστοιχα, στο Καβούρι και στη Νέα Μάκρη.